εποχή αυτή, με την καθοδήγηση του γέροντος Παϊσίου, αγιογραφήθηκε από τις αδελφές του Αγιογραφείου και η πρώτη εικόνα του Αγίου Αρσενίου. Επειδή όμως δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί επίσημα ως Άγιος από την Εκκλησία, ο γέροντας είπε: «Μη βάζετε φωτοστέφανο, ας έλθουν φυσιολογικά τα πράγματα. Αρκετό είναι προς το παρόν η εικόνα με το όνομά του». Στις 11 Φεβρουαρίου του 1986 το Οικουμενικό Πατριαρχείο συναρρύθμισε στην χωρία των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας τον ιερομόναχον Αρσένιον, τον επικαλούμενον Καπαδόκιν, και όρισε να τιμάται η μνήμη του παρά των πιστών τη 10η του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα εν ή εκοιμήθη εν Κυρίω. Στις 26 Απριλίου του 1987, Κυριακή του Θωμά, μετά τη Θεία Λειτουργία εορτάστηκε πανηγυρικά στο εισηκαστήριο η ανακήρυξη του εκλεκτού ουρανοπολίτου εις όσιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Την παραμονή με πομπή είχαν μεταφερθεί η Αγία Κάρα και τα Ιερά Λείψανα του Αγίου από το κελί της Δεξαμενής, όπου φυλάσσονταν, στο ναό του Αγίου Ιωάννου. Ο Άγιος Αρσένιος είχε γίνει ήδη γνωστός και αγαπητός από την βιογραφία που είχε γράψει ο γέροντας Παΐσιος και από τα θαύματα που είχε επιτελέσει. Γι' αυτό και αθρώα υπήρξε προσέλευση πιστών στο εισηκαστήριο για να τιμήσουν τον νεοφανή Καπαδόκη Άγιο και να λάβουν χάρη και ευλογία από τα χαριτόβρητα λείψανά του. Συγκινητική ήταν και η παρουσία φαρασιωτών που συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τον συμπατριώτη του Άγιο. Στους πιο ηλικιωμένους ήταν ζωντανή η μνήμη του Αγίου, η φωτεινή ζωή του, η δύναμη της προσευχής του, η θεία σιγουριά που σκορπούσε αυτός ο άγρυπνος φύλακας, ο ακούραστος καλός εργάτης του αμπελώνος του Χριστού. Η ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Αρσενίου. «Τώρα ο Άγιος θέλει το σπίτι του», είπε ο γέροντας Παΐσιος μετά την αναγνώριση του Αγίου Αρσενίου. Έτσι, στις 10 Ιουνίου του 1986, αποφασίστηκε η ανέγερση ναού προς τιμήν του Αγίου. «Η προσφάτως γενομένη αναγνώριση του Αγίου», είπε η γερόντισσα στη σύναξη της γεροντίας, «οδηγεί ημάς εις την απόφαση της ανεγέρσεως ιερού ναού επ' ονόματί του. Πιστεύω ότι ο Άγιος Αρσένιος, ο μετά τον Αγίον Ιωάννην προστάτης ημών, εις τον οποίον καταφεύγομεν με δεήσεις επί 16 χρόνους, θα βοηθήσει να έλθει εις πέρας τούτο το έργο». Ο ναός αυτός, που ήταν και ο πρώτος ναός του Αγίου Αρσενίου, θα αποτελούσε πλέον το νέο καθολικό του εισηκαστηρίου. Μετά από συζήτηση και με τον γέροντα Παΐσιο, αποφασίστηκε να κτιστεί ο ναός κοντά στην είσοδο της Μονής για την διαφύλαξη της ησυχίας του κοινοβίου, η ιδέα αρχιτεκτονική του να είναι σύμφωνη με τους αγιορητικούς ναούς. Ο γέροντας πρότεινε να δούμε και τον τότε νεόκτιστο ναό του Ιερού Εισηκαστηρίου του Τιμίου Προδρόμου στο Ακριτοχώρι Σερών. Ο ναός αυτός, αφωνικού ρυθμού, τετρακίωνος με λυτή, δύο τρούλους και δύο παρεκκλήσια, ήταν αντίγραφο του παλαιού καθολικού της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους και η αποτύπωσή του είχε γίνει από τους μηχανικούς Βασίλειο και Χρήστο Μαλιώκα. Αποφασίστηκε να εφαρμοστούν τα ίδια σχέδια, αλλά ο ναός του Αγίου Αρσενίου να γίνει μεγαλύτερος κατά 2/3. Η ανέγερσή του άρχισε το Μάιο του 1987. Η μελέτη και η αναπροσαρμογή των σχεδίων έγιναν από τους ίδιους μηχανικούς δωρεάν, όπως και η επίβλεψη των εργασιών μέχρι την αποπεράδοση της χειρόδεσης. Πριν αρχίσει η κατασκευή των τρούλων, ζητήσαμε τη βοήθεια του καθηγητή της αρχιτεκτονικής μορφολογίας και ρυθμολογίας κ. Νικολάου Μουτσοπούλου, ο οποίος μας την πρόσφερε ολοθύμος και αφιλοκερδός. Εξακολούθησε δε να βοηθάει ποικιλοτρόπως και σε άλλες κατασκευές στο χώρο του εισηκαστηρίου.
ένα από τα δύο παρεκκλήσια του ναού του Αγίου Αρσενίου αφιερώθηκε στην μεγαλομάρτυρα Αγία Ευθυμία και το άλλο στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Χάρη δε στην υψομετρική διαφορά του εδάφους, διαμορφώθηκε κάτω από το ναό Άρχοντα Ρίκη με τους απαραίτητους χώρους για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών και κάτω από την αυλή του ναού εκθετήριος χώρος με βιβλία και εργόχειρα. Η πρώτη Θεία Λειτουργία στο νεόκτιστο ναό έγινε στις 10 Νοεμβρίου του 1991 στην καθιερωμένη αγρυπνία της μνήμης του Αγίου Αρσενίου. Από τις 4 Νοεμβρίου είχε έλθει από το Άγιον Όρος και ο Γέροντας Παΐσιος για να παρευρεθεί όπως συνήθιζε στην αγρυπνία αυτή. Όταν μπήκε στο ναό, έψαλε με όλη του την καρδιά το άξιον εστίν ως ευχαριστία στην Παναγία. Και όταν μια αδελφή τον ρώτησε πώς αισθάνεται ο Άγιος Αρσένιος τώρα που απέκτησε ναό, της απάντησε: «Χαρά αισθάνεται, γιατί απέκτησε μαντρί και έβαλε μέσα τα πρόβατά του για να τα προστατεύει». Αγία Ευθυμία. Το ένα παρεκκλήσι του ναού του Αγίου Αρσενίου αφιερώθηκε στη μεγαλομάρτυρα του Χριστού Ευθυμία λόγω της μεγάλης ευλάβειας που είχαμε προς την Αγία ύστερα από ένα θείο γεγονός που συνέβη στο Γέροντα Παΐσιο στις 12 Μαρτίου του 1974 στο Άγιον Όρος. Συγκεκριμένα, ο γέροντας είχε επιστρέψει από το εισηγαστήριο στο καλύβι του Τίμιο Σταυρός το απόγευμα της 11ης Μαρτίου. Την επομένη, στις 9 το πρωί, η Αγία Ευθυμία κτύπησε την πόρτα του καλυβιού του λέγοντας: «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Ο γέροντας, όταν άκουσε γυναικεία φωνή, παραξενεύθηκε και ρώτησε ποιος είναι. Οπότε η Αγία του απάντησε: «Η Ευθυμία». Αυτό επαναλήφθηκε 3 φορές και όταν η Αγία χτύπησε 4η φορά, η πόρτα, μολονότι ήταν κλεισμένη με σύρτη, άνοιξε και η Αγία, ντυμένη με γαλάζια ενδύματα και περιβεβλημένη με ουράνιον δόξαν, εισήλθε στο μικρό διάδρομο του καλυβιού του, συνοδευόμενη από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ο οποίος όμως έφυγε αμέσως. Ο γέροντας, για να βεβαιωθεί ότι ήταν η Αγία και όχι η δαιμονική φαντασία, της ζήτησε να προσκυνήσουν μαζί την Αγία Τριάδα και κατόπιν προσκύνησε με μεγάλη ευλάβεια την Αγία. Στη συνέχεια, η Αγία Ευθυμία του αφηγήθηκε το μαρτύριό της και του έδωσε απαντήσεις σε 4 θέματα, τα οποία τον απασχολούσαν εκείνο τον καιρό. Το ένα από αυτά αφορούσε το εισηγαστήριο, αλλά ο γέροντας δεν μας το αποκάλυψε. Αμέσως μετά ο γέροντας Παΐσιος έγραψε στη γερόντισσα: «Αναγκάζομαι να σας γράψω ένα γεγονός το οποίο διέκρινα ότι εξαιτίας των αδελφών έγινε και εις αυτές ανήκει». Και περιέγραφε το θείο γεγονός. Και στις 24 Μαρτίου, παρά την συνήθειά του να μην βγαίνει συχνά από το Άγιον Όρος, ενώ είχαν περάσει 12 μόνο ημέρες από την τελευταία του επίσκεψη, ήρθε πάλι και μας έκανε και από κοντά κοινωνούς της ουράνιας εφροσύνης της Θείας Επισκέψεως. Ήταν φανερά αλλοιωμένος και το πρόσωπό του έλαμπε.
έγραφε αργότερα σε αδελφή. Σκέφτομαι πολλές φορές τη συμπεριφορά της Αγίας και πάει να μου φύγει το μυαλό. Την ευλάβειά της, την ταπείνωσή της, την υπακοή της. Σε ποιον? Την απλότητά της, την αγάπη της και όλα τ' άλλα. Σκέφτομαι το περιστατικό συνέχεια και εχμαλωτίζομαι, γιατί στην Αγία αυτή δεν έκανα τίποτε, μου ήταν άγνωστη, και εντούτοις μου έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή, η μεγάλη αυτή Αγία, ενώ δεν άξιζα ούτε αξίζω. Να εύχεσαι να ανταποκριθώ έστω και στο ελάχιστο, καθώς και να μπορώ να το αντέχω αυτό το ουράνιο που μου σκορπάει εσωτερικά και εξωτερικά, που λιώνει όχι μόνον κόκαλα αλλά και σίδερα. Με την καθοδήγηση του γέροντος Παϊσίου αγιογραφήθηκε από τις αδελφές του αγιογραφείου η εικόνα της Αγίας Ευθυμίας με γαλάζια ενδύματα, σε στάση να χτυπάει την πόρτα του καλυβιού του. Στις 4 Νοεμβρίου του 1993, ο γέροντας Παΐσιος, αν και είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας, βγήκε από το Άγιον Όρος για να παρευρεθεί στην Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Αρσενίου, 10 Νοεμβρίου. Όλη την ημέρα της 9ης Νοεμβρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας, χιλιάδες άνθρωποι, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά, πέρασαν να πάρουν την ευχή του. Και ο γέροντας, όρθιος, παρά τη σωματική του καταβολή, έδωσε την ευχή του σε όλους. Κάποια στιγμή τον ρώτησε η γερόντισσα: «Γέροντα, δεν στεναχωριέστε που τόσοι άνθρωποι περνούν χωρίς να μπορούν να σας μιλήσουν και να πούν το πρόβλημά τους?» Ο γέροντας απάντησε: «Λέω στο Θεό, Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Βοήθησέ τους εσύ». Μετά από λίγες ημέρες διαγνώστηκε σοβαρή μορφή καρκίνου στο έντερο και ο γέροντας υποβλήθηκε σε ακτινοβολίες και στη συνέχεια σε χειρουργική επέμβαση. Παρόλη την ταλαιπωρία από την αρρώστια και τους οδυνηρούς πόνους, σε όλο το διάστημα που μεσολάβησε από τη διάγνωση της ασθενείας μέχρι την κοίμησή του, αυτός ο καρτερός αδάμας της ασκήσεως συνέχισε με όσες δυνάμεις διέθετε την πνευματική του εργασία, μη καμπτόμενος τις ανάγκες της φύσεως. Και βλέπαμε το γέροντα ως εν σταδίο καθεκάστην ημέραν ευψυχώς και εν ζέοντι πνεύματι τρέχοντα, όλων προσοχής, όλων θέρμης, πεπληρωμένων του πνεύματος, τηρώντας την ακρίβεια του ασκητικού βίου με την οποία πάντοτε πορευόταν. Τη νύχτα, όρθιος μπροστά στο εικονοστάσι, διάβαζε όλα τα γράμματα και τα ονόματα που εκατοντάδες άνθρωποι του έδιναν ή έστελναν και έκανε καρδιακή προσευχή. Την ημέρα έβλεπε ανθρώπους που έρχονταν να πάρουν την ευχή του και να πούν τον πόνο τους, και στο λίγο χρόνο που του έμενε έκανε συνάξεις της αδελφότητας. Καθώς έβλεπε ότι σιγά σιγά έσβηνε, είπε στη γερόντισσα να ζητήσει την ευλογία του Μητροπολίτου να τα αφήσει στο ησυχαστήριο σε περίπτωση που δεν μπορέσει τελικά να επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Στην ερώτηση της γερόντισσας ο μακαριστός Συνέσιος απάντησε: «Και βέβαια, αφού αυτός είναι πρωτοπόρος και κτήτορας της Μονής». Στις 24 Ιουνίου, στη σύναξη της αδελφότητας, ο γέροντας Παΐσιος ζήτησε να δοθεί κέρασμα στις αδελφές και έπειτα είπε: «Φάγατε όλες το γλυκό, τώρα θα σας κεράσω κι εγώ».
έδωσε τότε σε μια αδελφή να διαβάσει τους λίγους στίχους που ο ίδιος είχε γράψει και με τους οποίους εξέφραζε την επιθυμία του να τα αφήσει στο ησυχαστήριο. Το κείμενο αυτό, γραμμένο με τα τρεμάμενα χέρια του, ζήτησε να χαραχθεί σε μικρή μαρμάρινη πλάκα, της οποίας το σχέδιο έκανε ο ίδιος. Όταν ετοιμάστηκε η πλάκα και την είδε, είπε να τοποθετηθεί στον τάφο του, για τον οποίο έδωσε οδηγίες πώς να γίνει. Επιθυμία του επίσης ήταν η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί στο παρεκκλήσι των Αρχαγγέλων, παρουσία μόνον της αδελφότητος, από τον εφημέριο του ησυχαστηρίου πατέρα Νικόλαο Στάθη, και να μην γίνει ποτέ η εκταφή του. Όταν η γερόντισσα ανέφερε στον Μητροπολίτη Συνέσιο ότι ο γέροντας Παΐσιος θα ήθελε να ταφεί αθόρυβα, εκείνος είπε: «Αθόρυβα έζησε. Δίκαιο είναι και αθόρυβα να φύγει». Στις 29 Ιουνίου έγινε η τελευταία σύναξη της αδελφότητας με τον γέροντα, στην οποία τα τελευταία λόγια του ήταν: «Να εύχεστε να βρω αυτό που επιθυμώ, και εγώ, αν βρω παρησία στο Θεό, ό,τι ζητάτε κατά Θεόν, θα εύχομαι να το βρείτε». Μια εβδομάδα πριν από την κοίμησή του, εξέφρασε και με ιδιόχειρη διαθήκη την επιθυμία του να ταφεί στο ησυχαστήριο. «Επιθυμία μου είναι να ταφώ στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου κατοικεί και ο Άγιος μου, και επιθυμώ να γίνει απόλυτα σεβαστή από όλους». Την 5η Ιουλίου 1994, μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης. Αντίγραφο της διαθήκης αυτής εστάλει μετά την κοίμησή του στην Ιερά Μονή Κουκλουμουσίου, όπου ανήκε το καλύβι του. Το πρωί της 12ης Ιουλίου του 1994, την επομένη της μνήμης της Αγίας Ευθυμίας, ο γέροντας Παΐσιος ανεπάφθη εν Κυρίω. Όταν η γερόντισσα ανακοίνωσε στις αδελφές την κοίμησή του, είπε και τα εξής: «Όλη η αδελφότητα είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη προς το Θεό που μας χάρισε 28 χρόνια το γέροντα Παΐσιο για να μας βοηθήσει. Να σκεφτόμαστε το χρέος που έχουμε και να βάλουμε αρχή, ώστε αυτά που μας είπε και δεν τα εφαρμόσαμε μέχρι τώρα, να τα εφαρμόσουμε μετά το θάνατό του. Αν ο γέροντας αγάπησε τόσο τον Άγιο Αρσένιο και τον μιμήθηκε, παρόλο που δεν τον είχε γνωρίσει όσο ζούσε, πόσο μάλλον εμείς που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε τον Άγιο Γέροντα, πρέπει να τον μιμηθούμε. Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου». Ο Θεός να δώσει να ζούμε τον Γέροντα στις καρδιές μας. Να ζήσουμε καλογερικά για να χαρούμε πνευματικά. Εύχομαι να μας αξιώσει ο Θεός να ζήσουμε την παραδεισένια χαρά στη γη, για να ανταμώσουμε το γέροντα ξανά στον ουρανό. Μετά από ολονύκτια αγρυπνία τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία και ο γέροντας ετάφη πίσω από το ιερό του ναού του Αγίου Αρσενίου. Τιμίος και λαμπρός, το τίμιο και άξιο του ουρανού σώμα του κατατέθηκε στη γη και καλύφθηκε, όχι όμως για να μείνει κρυμμένο και άγνωστο, αλλά για να αποτελεί πλούτο και θησαυρό πνευματικό. Ο τάφος του είναι πηγή ευλογίας και χάριτος για όσους προστρέχουν σε αυτόν. Πολλοί, αποθέτοντας εκεί τον πόνο και τα προβλήματά τους, λαμβάνουν εύκαιρον βοήθεια. Κάθε χρόνο η μνήμη του Οσίου Πατρός άπαντα των λαών του Θεού συγκαλείται προς εστίασιν πνευματικήν. Τη νύχτα της 11ης προς την 12η Ιουλίου στην Αγρυπνία που τελείται συμμετέχουν χιλιάδες προσκυνητές με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη. Το 2008, μετά το πέρας αυτής της Αγρυπνίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κασανδρίας κ. Νικόδημος, απευθυνόμενος στο πλήθος των προσκυνητών, μεταξύ άλλων, είπε και τα εξής: «Ενώ θα περίμενε κανείς, καθώς τα χρόνια περνούν, η μνήμη του αδελφού μας να ελαττώνεται,
Εν τούτης βλέπουμε ότι ο πατήρ Παΐσιος ζει όλο και περισσότερο στις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό που συντελείται απόψε σε αυτόν τον ιερό χώρο είναι συγκλονιστικό και ανεπανάληπτο. Έχει συρρεύσει πολλής κόσμος και καθένας έχει αναποθέσει στον τάφο του το σεβασμό, την αγάπη και το στεναγμό της καρδιάς του. Για κάτι παρακάλεσε το γέροντα Παΐσιο και έφυγε από τον τάφο με την ελπίδα της εκπλήρωσης. Θα είμαστε βέβαιοι, αδελφοί μου, ότι ο πατήρ Παΐσιος που όταν ζούσε προσευχόταν για όλους όσους το ζητούσαν, είναι αδύνατον τώρα που ευρίσκεται ενώπιον του θρόνου της μεγαλοσύνης του Θεού να μην πρεσβεύει για εκείνους που του το ζητούν. Φεύγοντας ο γερόντας Παΐσιος από την επίγεια ζωή, ουκ απέστη ημών, αλλά μεταμείζονος βοηθείας, κίδεται τε και επιμελείται ημών. Με τις πρεσβείες του αλλά και με τους λόγους τους οποίους μας άφησε ως πολύτιμη κληρονομιά και παρακαταθήκη ιερή, από τις πρώτες ημέρες που τον γνωρίσαμε, φυλάγαμε ως θησαυρό τις επιστολές του και καταγράφαμε όσα μας έλεγε, αρχικά κρατώντας σημειώσεις και αργότερα χρησιμοποιώντας μαγνητόφωνο. Μετά την κοίμησή του, το υλικό που είχε συγκεντρωθεί ταξινομήθηκε κατά θέματα ώστε να είναι πιο εύχριστο και στη συνέχεια αποφασίσαμε να το δημοσιεύσουμε για να γίνει κοινό κτήμα και βοήθημα του λαού του Θεού. Έτσι, από το 1998 μέχρι σήμερα εκδόθηκαν 5 τόμοι στη σειρά «Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου», ενώ ετοιμάζονται οι υπόλοιποι καθώς και η βιογραφία του γέροντα. Διαβάζοντας τους λόγους του ολιγράμματου αλλά θεοφώτιστου γέροντα, πολλοί που δεν είχαν την ευκαιρία να το γνωρίσουν εν ζωή, τον αισθάνονται γνώριμο και οικείο, γιατί αγγίζει την ψυχή τους και με απλότητα απαντά κέρια σε τρέχοντα προβλήματά τους. Όσοι πάλι τον γνώρισαν, ανακαλούν στη μνήμη τους την μεταυτού γλυκή αναστροφή και τους χαριτωμένους λόγους του. Σχετικά με τους εκδοθέντες λόγους, ο μακαριστός Μητροπολίτης Ερών και η Νιγρήτης Μάξιμος σε επιστολή του έγραψε: «Ο αληθινός άνθρωπος του Θεού, ο μιμητής των αγγέλων γερών Παΐσιος ο Αγιορείτης, όπως και εν τη ζωή υπάρχουν, ούτω και μετά την εκδημία αυτού, στηρίζει στην ορθόδοξον πίστην και ενθαρρύνει τους αγωνιζομένους ταπεινούς ανθρώπους, καθώς τους οπλίσει πνευματικά δια των αποφθεγμάτων αυτού και τους κατευθύνει εις νομά σωτηρίους». Και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερατίου, κ. Ιγνάτιος, είπε σχετικά τα εξής: «Αυτοί οι λόγοι του γέροντος είναι σύγχρονος πνευματικός οπλισμός πυρηνικός, γιατί μπορεί να υπάρχει κι άλλος οπλισμός, αλλά να είναι ξεπερασμένος. Πρέπει να πιάσεις το σφιγμό της εποχής για να βοηθήσεις». Και ο γέροντας έπιασε το σφιγμό. «Με την κοινή λογική δεν εγγίζονται οι άνθρωποι, χρειάζονται λόγο θεοπνεύστου λογικής». Η εκδοτική εργασία επεκτάθηκε σταδιακά με τη φροντίδα για τη μετάφραση σε πολλές γλώσσες των βιβλίων που είχε γράψει ο ίδιος ο γέροντας, όπως και των λόγων.
Η μεταφραστική εργασία είχε αρχίσει όταν ακόμη ζούσε ο γέροντας. Αλλά μετά την κοίμησή του, χάρη στην καλή ανησυχία πολλών ανά τον κόσμο Ορθοδόξων Χριστιανών, ο λόγος του εξήλθεν στα πέρατα της Οικουμένης. Γράφει σε γράμμα της η Κορεάτισσα Αγγελική Πάρκ, μεταφράστρια των βιβλίων του γέροντα. Κανένας δεν μπορεί να φράξει το δρόμο της Κορέας προς την Ορθοδοξία, τον οποίο έχει ανοίξει ο Κύριος, και κανένας δεν μπορεί να κλείσει το στόμα του Αγίου Πατερούλη που μιλάει για τον δρόμο προς τον Θεό. Αυτός ο δρόμος είναι πάντα φωτεινός και σώζει ψυχές αμέτρητες. Θα είναι ευχαριστημένοι αν σωθούν οι ψυχές των Κορεατών που θα διαβάσουν τα βιβλία του Πατερούλη. Όπως τράβηξε μένα να τραβήξει κι άλλους Κορεάτες στην Ορθοδοξία. Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και ένα οδηπορικό στο Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Αρκετά χρόνια πριν από την κοίμηση του γέροντος Παϊσίου, ήταν εμφανής η ανάγκη συντηρήσεως των πρώτων κτισμάτων του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του κτηρίου των κελιών, του πρώτου ξενώνα αλλά και των ησυχαστικών καθισμάτων. Αυτό έκανε τον γέροντα να τονίζει ότι στο εξής πρέπει να φροντίζουμε να κάνουμε κατά το δυνατόν στέρεα κτίσματα και γερές κατασκευές ώστε να αντέχουν στο χρόνο και να μην έχουμε συνέχεια επισκευές. Άμεση όμως ήταν και η ανάγκη αναγέρισεως νέων κτηρίων για την καλύτερη λειτουργία του κοινοβίου. Έτσι το 1998 άρχισε η συντήρηση των πρώτων κτηρίων. Αρχικά προσθέθηκε στέγη στις δύο πτέρυγες των κελιών όπου δημιουργήθηκαν κατάλληλοι χώροι για τα εργαστήρια αγιογραφίας και χρυσοκεντήματος. Τα νέα αυτά εργαστήρια έδιναν την δυνατότητα για εργασία συλλογική σε έναν ενιαίο χώρο, αλλά συγχρόνως και κατά μόνας η κάθε αδελφή ξεχωριστά και κατά το δυνατόν απερίσπαστα. Στην συνέχεια από το 1999 έως το 2001 συντηρήθηκαν τα ησυχαστικά καθίσματα και το παρεκκλήσι της ζωοδόχου πηγής και διαμορφώθηκε ο περιβάλλον χώρος. Ο χώρος κάτω από το παρεκκλήσι, στον οποίο στεγαζόταν το παλαιό αγιογραφείο, μετατράπηκε και αυτός σε ησυχαστικά κελιά. Σε χρονικό διάστημα των ετών 1997-1999 ανεγέρθηκε αρχονταρίκι με χώρους απαραίτητους για συνοδικό και φιλοξενία, διότι ο πρώτος μικρός ξενώνας δεν επαρκούσε για τις πρόσθετες ανάγκες φιλοξενίας, ενώ χρειαζόταν και ανακαίνιση. Μεταξύ των ετών 2000-2003, στον τόπο στάθμευσης των αυτοκινήτων, κτίστηκε το πορταρίκι που είναι το πρώτο κτίριο το οποίο συναντά ο επισκέπτης φτάνοντας στο μοναστήρι. Εκεί μπορεί να ενημερώσει την πορτάρισα για το σκοπό της επισκέψεώς του και να πάρει τις πληροφορίες που του χρειάζονται. Το 2003 άρχισε η ανακαίνιση και επέκταση του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, γιατί παρά τις επεκτάσεις που ήδη είχαν γίνει το 1976, το 1979 και το 1985, ο ναός δεν επαρκούσε για τις λατρευτικές ανάγκες της αδελφότητας. Ο ναός επενδύθηκε με την ίδια πέτρα που είχε χρησιμοποιηθεί στην λιθοδομή των άλλων κτηρίων και μετά το πέρας των εργασιών το 2007 έγινε από τις αδελφές της η τοιχογραφία του Ιερού Βήματος και της Λυτής. Απέναντι από το ναό του Αγίου Ιωάννου ανεγέρθηκε κτίριο το οποίο στεγάζει χώρους για την εξυπηρέτηση του ναού, βιβλιοθήκη, εργαστήρια και μερικά κελιά. Τέλος, στο κημητήριο του ησυχαστηρίου, το οποίο βρίσκεται ανατολικά της πτέρυγας των κελιών, ανεγέρθηκε μικρός σταυρεπίστεγος κημητηριακός ναός προς τιμήν των Αγίων Πάντων
κάτω από τον οποίο έγινε το οστεοφυλάκιο και άλλοι χρήσιμοι χώροι. Τα νέα κτίρια που αναγέρθηκαν μαζί με τα παλαιά κτίσματα που ανακαινίστηκαν και συντηρήθηκαν συγκρότησαν 5 αρχιτεκτονικά σύνολα. Πρώτον, το κυρίως μοναστηριακό συγκρότημα με τα κελιά, την τράπεζα, το παρεκκλήσι των Αρχαγγέλων, το ιερογραφείο και τα εργαστήρια αγιογραφίας και χρυσοκεντήματος. Δεύτερον, ο ναός του Αγίου Αρσενίου με τους χώρους φιλοξενίας. Τρίτον, ο ναός του Αγίου Ιωάννου με το κτίριο που στεγάζει τη βιβλιοθήκη και εργαστηριακούς χώρους. Τέταρτον, ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής με τα ησυχαστικά καθίσματα. Και πέμπτον, ο κημητηριακός ναός των Αγίων Πάντων με το οστεοφυλάκιο. Το κάθε ένα από αυτά τα αρχιτεκτονικά σύνολα έχει το δικό του φυσικό περιβάλλοντα χώρο και τη δική του λειτουργικότητα, ώστε να εξυπηρετούνται οι διάφορες ανάγκες του κοινοβίου, η λατρευτική ζωή, το ησυχαστικό πρόγραμμα, τα διάφορα διακονήματα, καθώς και η φιλοξενία των προσκυνητών. Αναφερόμενος ο κύριος Νικόλαος Μουτσόπουλος στη μορφή που έχει λάβει το μοναστήρι, είπε: «Αυτό το μοναστήρι δεν έχει φρουριακή μορφή, αλλά ουσιαστικά έχει μορφή λαύρας, όπου τα κτίρια είναι κατά κάποιον τρόπο σκόρπια χωρίς φρουριακό δέσιμο. Τα κτηριακά του συγκροτήματα και η τοποθέτησή τους μέσα στο χώρο εξυπηρετούσαν την λειτουργία της Μονής ως πνευματικού κέντρου με την προσευχή, την εργασία, την προσφορά στον κόσμο». Μέγας Βασίλειος γράφει στους όρους κατ' επιτομήν σχετικά με την διοίκηση των κοινοβίων: «Ο προεστός είναι ανάγκη να έχει πάντοτε στο νου του το λόγο της Αγίας Γραφής με τα βουλής πάντα ποιή. Και αν κάθε άνθρωπος καλό είναι να θέτει στην κρίση άλλων αυτά που σκέφτεται να κάνει, πόσο μάλλον πρέπει οι προϊστάμενοι αδελφοί να εξετάζουν από κοινού τα θέματα του κοινοβίου». Ακολουθώντας ο γερόντας Παΐσιος την πατερική παράδοση, έλεγε ότι αποτελεί πνευματική ασφάλεια για το κοινόβιο η κανονική λειτουργία του Ηγουμενοσυμβουλίου, όπου η γερόντισσα, όπως και ο γερόντας στα ανδρικά μοναστήρια, είναι πρώτη μεταξύ ίσων. Όλα τα σοβαρά θέματα, έλεγε, πρέπει να συζητιούνται στη σύναξη της γεροντίας. Φωτίζει ο Θεός τον έναν προϊστάμενο για το ένα θέμα, τον άλλον για το άλλο. Αν στην Εκκλησία δεν λειτουργεί σωστά η Σύνοδος ή στα μοναστήρια η Σύναξη, τότε, ενώ μιλούσε για ορθόδοξο πνεύμα, έχουν παπικό. Τόνιζε επίσης ότι σε ένα γυναικείο κοινόβιο η γερόντισσα ως πνευματική μητέρα έχει την ευθύνη για την κατά Θεόν προκοπή των αδελφών και για την πνευματική κατάσταση και πορεία του κοινοβίου. Παρακολουθεί τον αγώνα των αδελφών, ακούει την εξαγόρευση των λογισμών τους και της χειραγωγής στην κατά Θεόν ζωή. Παράλληλα, ο πνευματικός τελεί το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως και ως πνευματικός πατέρας, στον οποίο η Εκκλησία εμπιστεύεται τη θεραπεία των ψυχών, συνεργεί και αυτό στην πνευματική καθοδήγηση των αδελφών, βοηθώντας την γερόντισσα στη διακονία της. Ο προεστός κατά τον Μέγα Βασίλειο οφείλει απέναντι στο Θεό να είναι ως υπηρέτης Χριστού, φοβούμενος μήπως ενεργήσει αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Απέναντι δε στους αδελφούς οφείλει να συμπεριφέρεται ως ιτροφός θάλπη τας εαυτής τέκνα. Τον φόβο του Θεού και την καθαρή αγάπη θεωρούσε ο γέροντας Παΐσιος απαραίτητες προϋποθέσεις για την πνευματική καθοδήγηση των ψυχών. Έλεγε δε ότι όπως στο ανδρικό μοναστήρι ο γέροντας δεν αρκεί να έχει μόνο ανδρισμό, αλλά χρειάζεται να έχει και καρδιά μάνας, έτσι και στο γυναικείο μοναστήρι η γερόντισσα δεν αρκεί να έχει καρδιά μάνας, αλλά απαιτεί να έχει και ανδρισμό.
Πρώτα τα πνευματικά και μετά όλα τα άλλα με πνευματική διάκριση. Αυτό αποτελούσε πνευματικό κανόνα για τον γέροντα Παΐσιο και βάσει αυτού ήθελε να ρυθμίζεται η προσωπική ζωή κάθε αδελφής και όλη η ζωή του κοινοβίου. «Όσο μπορείτε να προσέχετε», έγραφε, «να μην είναι εις βάρος της πνευματικής εργασίας ό,τι κάνετε, αλλά τα πνευματικά να προηγούνται για να αγαλλιάζονται όλες οι εργασίες και να έχουν και την ευλογία του Θεού». Επέμενε ο γέροντας τα διακονήματα να λειτουργούν σύμφωνα με την μακραίωνη μοναστική τάξη. Σε κάθε διακόνημα έλεγε, πάντα είναι ένας ο πρώτος, ο διακονητής, και ένας δεύτερος, ο παραδιακονητής. Κάθε διακονητής είναι γέροντας στο διακόνημά του, φέρει ευθύνη και θα δώσει λόγο στο Θεό αν αδιαφορεί. Έτσι καλλιεργείται το υποτακτικό φρόνημα και παράλληλα εξασφαλίζεται το αμέριμνο στο σύνολο της αδελφότητος. Η ανάθεση των διακονημάτων συμβούλευε να γίνεται πάντα και ανάλογα με το τι βοηθάει πνευματικά κάθε αδελφή. Το κάθε διακόνημα, έγραφε σε επιστολή του, έχει και τη δική του σμήλη για να διώξει τα αξιοκόμματα της ψυχής, να την στρογγυλέψει και έτσι να κυλάει όμορφα στον πνευματικό χώρο του ησυχαστηρίου. Και στη γερόντισσα έλεγε, αφού με διάκριση δώσετε στην κάθε ψυχή το ανάλογο διακόνημα, πρέπει να καλλιεργήσετε το φιλότιμο. Στον καλόγυρο χρειάζεται να καλλιεργηθεί το φιλότιμο και όχι ο φόβος ή η ανθρωπαρέσκεια για να έχει την εκτίμηση από την προϊσταμένη αρχή. Στα εργαστήρια συμβούλευε να μην υπάρχει εργοστασιακό πνεύμα, αλλά να κινούμαστε με πνευματική ελευθερία χωρίς πίεση και άγχος. «Δεν είναι υπηρεσία βιοτεχνία εδώ», έλεγε, «ώστε να δουλεύετε με το ωράριο. Είναι σαν κοσμικός ο μοναχός όταν δουλεύει με ωράριο χωρίς διακοπή για προσευχή. Και να μην ξεχνάτε την ευχή την ώρα της διακονίας. Πάντα να βάζετε και την ευχή στη δουλειά για να αγιάζεστε και εσείς και η δουλειά. Η ευχή αγιάζει τα εργόχειρα και έτσι βοηθούνται και αυτοί που τα αγοράζουν». Ιδιαίτερα για το διακόνημα της αγιογραφίας, ο γέροντας τόνιζε ότι είναι απαραίτητη η καλή εσωτερική κατάσταση των αδελφών που αγιογραφούν. Όταν οι αδελφές άρχισαν να μαθαίνουν αγιογραφία και τους στείλαμε να δει τα πρώτα σχέδια των εικόνων, είχε γράψει στη γερόντισσα. «Τα σχέδια είναι καλά και ας αρχίσουν οι αδελφές να αγιογραφούν σιγά σιγά με χρώματα με την ευχή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και όσο θα προοδεύουν πνευματικά θα εξελίσσονται και στην αγιογραφία». Και αργότερα έλεγε, «Η αγιογραφία είναι διακόνημα που θέλει πολύ προσοχή, προσευχή και ευλάβεια. Να προσέχετε πολύ την εσωτερική σας κατάσταση, γιατί αυτό θα μεταδοθεί στην εικόνα η οποία θα προσκυνείται από πολύ κόσμο για πολλά χρόνια. Οι εικόνες κηρύττουν αιώνια, παρηγορούν αιώνια. Είναι ιεραποστολή το να φτιάξει κανείς μια εικόνα με ευλάβεια». Πολύ χρόνο διέθεσε ο γέροντας Παΐσιος και για το ιερό διακόνημα της ψαλτικής, το οποίο ονόμαζε και αγγελικό διακόνημα. «Όταν ψάλεις», έλεγε, «να έχεις κατά νου ότι κάνεις διακόνημα αγγέλου, δοξολογείς το Θεό». Πριν ακόμα εγκατασταθούν οι αδελφές στο μοναστήρι, έγραφε σε επιστολή του προς υποψήφια μοναχή τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου. «Τι μακαριότερον υπάρχει από το να μιμείται ο άνθρωπος στη γη τους χορούς των αγγέλων? Με το ξεκίνημα της νέας ημέρας να σπέβδει να προσευχηθεί στο Θεό και να δοξολογήσει το Δημιουργό του με ύμνους και οδές πνευματικές». Και στη συνέχεια, μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, κατά τις συνάξεις της αδελφότητος, ζητούσε να ψάλουμε και κάθε τόσο μας σταματούσε λέγοντας, «Δεν έχει τίποτε άλλο εκεί το βιβλίο. Εκεί δεν έχει ένα γλυκό γύρισμα. Αν δεν κάνετε τα γυρίσματα τα γλυκά, μετά η ψαλτική σας θα είναι μια ρηχή βυζαντινή μουσική. Ενώ άμα κάνετε τα γυρίσματα με ευλάβεια, τότε γλυκαίνει η ψαλμωδία». Όταν πολλές αδελφές είχαμε μάθει βυζαντινή μουσική, τότε ο γέροντας επέμενε ακόμη περισσότερο να ψάλουμε με ευλάβεια και εσωτερικότητα, με καρδιά και τόνο, για να μην είμαστε κολλημένες στο μουσικό βιβλίο, αλλά να έχουμε το νου μας στα θεία νοήματα. «Τώρα που έμαθες τα μουσικά», έγραφε σε αδελφή, «επιβάλλεται να έχεις το νου σου περισσότερο στα θεία νοήματα, για να συμμετέχεις ψυχικά, για να αλλοιώνεσαι πνευματικά. Αν ο νου σας είναι στα θεία νοήματα», έλεγε, «θα δουλεύει η καρδιά και θα τονίζεται όμορφα. Εσείς
Σαν γυναίκες δεν δικαιολογείστε να μην έχετε ευλάβεια, να μην ψέλνετε με καρδιά. Πολύ τόνιζε ότι η ψαλμωδία είναι το ξεχύλισμα της καρδιάς. Να μην ξεχνάμε ότι η ψαλμωδία δεν είναι μόνο προσευχή, είναι και μια παλαβομάρα, ένα ξέσπασμα της καρδιάς. Πραγματική ψαλμωδία είναι το ξεχύλισμα της εσωτερικής πνευματικής καταστάσεως. Εφραίνεται η καρδιά από το Χριστό και με καρδιά εφρόσινη μιλάει ο άνθρωπος στο Θεό. Εκείνο όμως που απασχολούσε τον γέροντα Παΐσιο περισσότερο από όλα ήταν η μεγάλη ευθύνη και υποχρέωση που έχουμε ως μοναχές να κάνουμε προσευχή με πόνο για τα προβλήματα του κόσμου. Σε περιόδους μάλιστα δύσκολες για την Εκκλησία και το έθνος ή όταν μας ζητούσαν προσευχή για κάποιο πρόβλημα, ο γέροντας Παΐσιος έλεγε να αγρυπνούν έστω και λίγες αδελφές για να προσεύχονται με πόνο να βοηθήσει ο Θεός. Επίσης, εκτός από τις ακολουθίες και τις αγρυπνίες που προβλέπονται από το τυπικό, συνιστούσε να γίνεται στο εισηγαστήριο προσευχή, αν είναι δυνατόν όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Για να μας παρακινήσει μάλιστα σε αυτό έλεγε ότι θα διοργανώσει ένα συνεργείο προσευχής. Θα κάνουμε μαζί συνεργείο προσευχής με το ψαλτήρι, με το κομποσκήνι. Καλά είναι ο ασύρματός μας να δουλεύει συνέχεια για να προλαβαίνει όλους τους ανθρώπους που ζητούν βοήθεια. Δεν παρέλειπε όμως να συμπληρώνει. Όλη η βάση είναι η ποιότητα στην προσευχή. Για το Θεό δεν μετράει τόσο η ποσότητα της προσευχής, όσο η ποιότητα. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή, να γίνεται με πόνο. Σε αυτήν την καρδιακή προσευχή έλεγε ότι πολύ βοηθάει το ψαλτήρι όταν διαβάζεται με τις περιπτώσεις που έχει γράψει ο Άγιος Αρσένιος για κάθε ψαλμό. Ο γέροντας Παΐσιος μάλιστα τις είχε συμπληρώσει ώστε να προσεύχεται για περισσότερες κατηγορίες ανθρώπων και για περισσότερα θέματα. Είχε πει «Παρόλο που λένε ότι βοηθώ τον κόσμο που έρχεται και με βρίσκει στο καλύβι, ως θετική προσφορά μου στον κόσμο βλέπω την μια μισή ώρα που διαβάζω κάθε μέρα το ψαλτήρι». Αυτό ήταν μια προτροπή για μας ώστε να αρχίσουμε να διαβάζουμε το ψαλτήρι με τον τρόπο που το διάβαζε εκείνος. Άλλες αδελφές στο κελί τους και άλλες στο κελί της δεξαμενής ή στα εισηγαστικά καθίσματα όπου υπάρχει δυνατότητα για πιο απερίσπαστη προσευχή μέσα στην γλυκιά ησυχία. «Αγάπησον την αργίαν της ησυχίας», γράφει ο Αβάς Ισαάκ ο Σύρος, «υπέρ το επλήσε πεινώντες εν κόσμο και επιστρέψε πολλά έθνη εις προσκύνησιν του Θεού». «Τιμήσομε την εργασίαν της αγρυπνίας, ή να εύρεις παράκλησιν εγγίζουσαν την ψυχή σου». «Επίμενον αναγινώσκον εν ησυχία, ή να οδηγηθεί ο νου σου προς την αθαυμάσια του Θεού». Ο γέροντας Παΐσιος, ο οποίος από την παιδική του ηλικία ήταν τετρωμένος στο έρωτη της ησυχίας, ήθελε να αγαπήσουμε και εμείς το ησυχαστικό πνεύμα. Και όταν η γερόντισσα τον ρώτησε αν θα μπορούσε να στέλνει την ώρα της διακονίας κάποιες αδελφές στο κελί τους ή στα ησυχαστικά καθίσματα για να κάνουν προσευχή για τα προβλήματα του κόσμου, εκείνος της απάντησε «Κι αν γερόντισσα κάνεις διακονία την προσευχή, δεν θα είναι καλύτερα». Πάντοτε ο γέροντας Παΐσιος τονίζει ότι η προσευχή είναι το κύριο έργο του μοναχού.
και η ουσιαστική προσφορά τους στον κόσμο. Ιδιαίτερα όμως τα τελευταία χρόνια, βλέποντας τους ανθρώπους να απομακρύνονται όλο και περισσότερο από το Θεό και να ταλαιπωρούνται από τις ολέθριες συνέπειες της αμαρτίας, η οποία, όπως έλεγε, έγινε μόδα, επαναλάμβανε: «Σήμερα χρειάζεται πολύ προσευχή. Η μόνη λύση αυτή είναι. Εάν ήταν δυνατόν να μην κάνουν τίποτε άλλο οι καλόγεροι τώρα παρά μόνο προσευχή. Εάν εμείς οι μοναχοί δεν κάνουμε προσευχή, ποιοι θα κάνουν?» Να θυμάστε πάντοτε τη μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος σήμερα και τη μεγάλη απαίτηση που έχει ο Θεός από εμάς για προσευχή. Όταν ο μοναχός πονάει για τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο και κάνει καρδιακή προσευχή, τότε βοηθούνται οι άνθρωποι. Αν υπάρχουν σε ένα μοναστήρι άνθρωποι προσευχής, ταπεινοί, που έχουν πόνο και αγάπη, αυτοί είναι κεφάλαια πνευματικά, είναι βάσεις πνευματικές, είναι πνευματικά οχυρά, καθυλώνουν τα πάντα. Το μοναστήρι είναι τόπος προσευχής όχι μόνο για την αδελφότητα αλλά και για όσους το επισκέπτονται. Οι προσκυνητές κινούνται μέσα σε αυτό με σεβασμό, συμμετέχουν με ευλάβεια σε ακολουθίες και σε ολονύκτιες αγρυπνίες. Έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα χαριτόβρυτα λείψανα του Αγίου Αρσενίου και τον τάφο του Γέροντος Παϊσίου. Ομολογούν δε ότι αισθάνονται ζωντανή την παρουσία των Αγίων και νιώθουν έντονα τη χάρη του Θεού. Ο αείμνηστος καθηγητής της λειτουργικής Ιωάννης Φουντούλης, κάποια φορά που βρέθηκε στο Αρχονταρίκι μετά τον εσπερινό της Κυριακής της Τυρινής, επανέλαβε την αρχή του τροπαρίου: «Έλαμψε η χάρη σου, Κύριε, έλαμψε ο φωτισμός των ψυχών ημών». Και πρόσθεσε: «Εσείς, αδελφές, έχετε τη δυνατότητα να ζείτε συνεχώς μέσα σε αυτή τη λάμψη της χάριτος, μέσα στο ναό, με τις ακολουθίες, με την ψαλμωδία. Εμείς οι λαϊκοί, κάτω στην πόλη, νιώθουμε σαν να είμαστε μέσα σε τρικυμία. Ερχόμαστε εδώ, γεμίζουμε ηρεμία, γαλήνη, παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας». Πολλοί άνθρωποι απομακρυσμένοι από την Εκκλησία, έπειτα από επίσκεψή τους στο μοναστήρι, φεύγουν αλλοιωμένοι και το σπουδαιότερο, οδηγούνται στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και αρχίζουν να ζουν κατά Θεόν. Άλλωστε και ο Γέροντας Παΐσιος τα τελευταία χρόνια τόνιζε ιδιαίτερα την ανάγκη για μετάνοια και εξομολόγηση, σύντομων οδών της σωτηρίας δια μετανοίας υποδεικνύων. «Όσο μπορούμε», έλεγε, «να βοηθάμε τον κόσμο στη μετάνοια και η μετάνοια θα φέρει την Θεία Παρηγοριά. Όταν ο άνθρωπος βοηθηθεί να πιστέψει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, την αιώνια, όταν συλλάβει δηλαδή το βαθύτερο νόημα της ζωής και μετανοήσει, αλλάξει ζωή, έρχεται αμέσως η Θεία Παρηγοριά με τη χάρη του Θεού». Αναφερόμενη η γερόντισσα στο χρέος που έχουμε απέναντι στους ανθρώπους που έρχονται στο μοναστήρι, είπε σε σύναξη της αδελφότητας: «Το μοναστήρι είναι εκκλησία και εκκλησία σημαίνει Χριστός. Είμαστε υπηρέτες του Χριστού και το υπηρετικό προσωπικό του Χριστού δεν μπορεί να φέρεται διαφορετικά από ό,τι φέρεται ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αγάπη. Αν έχεις αγάπη, τα βλέπεις όλα με αγάπη, με κατανόηση, ευαγγελική κατανόηση. Κατανοείται αλλήλους εις παροξυσμών αγάπης. Να δεις τι θέλει ο καθένας και να του το δώσεις. Άλλος θέλει νερό, άλλος θέλει φιλοξενία, άλλος θέλει δύο λόγια παρηγοριάς, άλλος θέλει να τον ακούσεις. Να γίνεις αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Της πάση γέγονα τα πάντα, ή να πάντως την να σώσω». Ποτέ όμως να μην ξεχνάς ότι πρώτα απ' όλα είσαι μοναχή
και ο μοναχός είναι στρατιώτης που πάνω στη φρουρά πρέπει να φυλάξει το μοναχισμό. Να μην θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους, αλλά να λέμε και να κάνουμε αυτό που αρμόζει στη μοναχική μας ιδιότητα. Τότε και οι ίδιοι δεν βλαπτόμαστε και τους άλλους ωφελούμε. Φως για τους μοναχούς είναι οι άγγελοι και φως για όλους τους ανθρώπους είναι η μοναχική ζωή, γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και ο γέροντας Παΐσιος ευχόταν να φωτίζει ο Θεός τους μοναχούς, ώστε να πορεύονται σωστά για να λάμπει το φως τους έμπροσθεν των ανθρώπων. Έγραφε σε επιστολή του: «Ο κόσμος υποφέρει, χάνεται και είναι αναγκασμένοι όλοι οι άνθρωποι να ζουν μέσα σε αυτή την κόλαση του κόσμου. Ο Θεός να φωτίσει περισσότερο εμάς τους μοναχούς, γιατί οι περισσότεροι είμαστε σαν τις μωρές παρθένες και τα λιχνάρια μας έχουν νερό με λίγο λάδι στο φυτίλι, ενώ οι κοσμικοί περιμένουν από εμάς να τους φωτίσουμε το δρόμο να μην σκοντάφτουν. Ο Χριστός να μας φωτίσει και να μας ελεήσει. Αμήν». Ήθε με τις πρεσβείες του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου να διαφυλάξουμε το μοναχικό πνεύμα που ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος κοπίασε να μας μεταδώσει, ώστε το ησυχαστήριο να είναι, όπως έγραφε σε επιστολή του, σαν τη μικρή όαση της Φαράν, την οποία συναντά κανείς μετά από χιλιόμετρα έρημο και η οποία με τους καλούς της φήνικες και τις καλές πηγές της ξεκουράζει τους οδηπόρους προσκυνητές που βαδίζουν προς το θεοβάδιστο όρο Σινά. Αμήν. Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και ένα οδηπορικό στο Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Τρεις μόνον Άγιοι της Εκκλησίας έλαβαν την προσωνυμία Θεολόγος: ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης τον πρώτο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος Ναζιαντζινός τον 4ο αιώνα
και ο Άγιος Σιμεών ο επωνομαστής νέος θεολόγος τον 10ο αιώνα. Έζησαν σε διαφορετικές εποχές και κάτω από διαφορετικές συνθήκες, αλλά τους κατήβγαζε η μία χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία τους έδωσε το υψηλό χάρισμα της θεολογίας. Και οι τρεις φλέγονταν από αγάπη για το Θεό και εργάστηκαν με θεία ζέση την πρακτική αρετή, ώστε έφτασαν στα ύψη της θεωρίας και θεολόγησαν περί των μυστηρίων του Θεού, της θείας αγάπης και του Θείου Φωτός. Για την ζωή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Πατρίδα του ήταν η Βυσθαϊδά, ένα μικρό χωριό της Γαλιλαίας, για την οποία ο προφήτης Ισαΐας είχε πει «Γαλιλαία των Εθνών, τα μέρη της Ιουδαίας, ο λαός, ο πορευόμενος εν σκότη, είδεται φως μέγα». Ο πατέρας του, Ζεβεδαίος, ήταν ψαράς στη λίμνη Τιβεριάδα και τον βοηθούσε ο Ιωάννης με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιάκωβο. Συνεργαζόταν και με άλλους δύο ψαράδες, τον Ανδρέα και τον αδελφό του Σίμωνα, τους μετέπειτα Αποστόλους Ανδρέα και Πέτρου. Η μητέρα του Σαλώμη ανέθρεψε τους δύο ιούς της με τον φόβο του Θεού και την προσδοκία του Μεσσία. Όταν ο Χριστός άρχισε να κηρύττει, η Σαλώμη ήταν μία από τις γυναίκες που τον ακολούθησαν με ευλάβεια και αφοσίωση. Και μετά την Ανάστασή του ήταν μία από τις γυναίκες μυροφόρες που πρώτες είδαν κενό τον ζωηφόρο τάφο. Αρχικά ο Ιωάννης καθώς και ο Ανδρέας έγιναν μαθητές του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος κήρυτε μετάνοια στην έρημο του Ιορδάνου και βάπτιζε τα πλήθη που προσέρχονταν σε αυτόν. Εκεί, στον Ιορδάνη, συνάντησαν οι δύο ψαράδες για πρώτη φορά τον Χριστό. Αυτή την πρώτη συνάντηση, ο Ιωάννης την περιγράφει στο Ευαγγέλιο του ως εξής. Ο Τίμιος Πρόδρομος είδε από μακριά τον Χριστό και είπε στον Ιωάννη και στον Ανδρέα «Είδε ο αμνός του Θεού». Εκείνοι ακούγοντας τον λόγον αυτών ακολούθησαν τον Χριστό, ο οποίος μόλις τους είδε είπε «Τι ζητείτε?». Τότε τον ρώτησαν «Διδάσκαλε, πού μένεις?». «Έρχεστε και είδετε», τους απάντησε ο Χριστός, και οι δύο μαθητές του Τιμίου Προδρόμου ακολούθησαν τον Κύριο και έμειναν μαζί του όλη εκείνη την ημέρα. Κατόπιν επέστρεψαν στα σπίτια τους και στην εργασία τους, έως ότου τους κάλεσε ο Χριστός να μείνουν για πάντα κοντά του. Την κλίση των τεσσάρων μαθητών, Πέτρου, Ανδρέα, Ιακώβου και Ιωάννη, την περιέγραψαν οι Ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος ως εξής. Μετά τη φυλάκιση του Τιμίου Προδρόμου, ο Χριστός πήγε στη Γαλιλαία και κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Στις όχθες της Τιβεριάδος βρήκε τον Πέτρο και τον Ανδρέα να ρίχνουν τα δίχτυα τους στη θάλασσα και τους προσκάλεσε να γίνουν αλλοιείς ανθρώπων. Εκείνοι αμέσως άφησαν τα δίχτυα τους και τον ακολούθησαν. Λίγο πιο πέρα συνάντησε και τον Ιάκωβο με τον Ιωάννη που ετοίμαζαν με τον πατέρα τους τα δίχτυα και τους απίφθινε την ίδια πρόσκληση. Αμέσως κι αυτοί άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τους και ακολούθησαν τον Χριστό. Από τότε ο Ιωάννης δεν αποχωρίστηκε τον Χριστό. Αυτός, ο Πέτρος και ο Ιάκωβος ήταν οι πρόκριτοι των μαθητών. Αυτούς τους τρεις μαθητές πήρε ο Χριστός στο σπίτι του Ιαρίου, όπου ανέστησε την 12ετή κόρη του. Με αυτούς ανέβηκε στο όρος Θαβόρ και μεταμορφώθη έμπροσθεν αυτόν, αλλά και στον κήπο της Γεστημανή. Λίγο πριν από την σύλληψή του, αυτούς είχε κοντά του και σε αυτούς είπε «Περίλυπος έστειν η ψυχή μου έως θανάτου, μείνετε όδε και γρηγορείτε με τεμού».
αλλά και από τους τρεις αυτούς μαθητές, ο Ιωάννης ήταν ο μαθητής «ον ηγάπα ο Ιησούς». Αυτή η ιδιαίτερη αγάπη του Χριστού οφειλόταν στον ίδιο τον Ιωάννη. Ο μαθητής της αγάπης αξιώθηκε της ιδιαίτερης αγάπης του διδασκάλου επειδή ήταν παρθένος στην ψυχή και στο σώμα και επειδή περισσότερο από όλους είχε αποκτήσει την αγάπη προς όλους, αλλά και περισσότερο από όλους εξέφραζε με όλους τους τρόπους την αγάπη του προς τον Δεσπότη των όλων. Και ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, «Μήπως ο Χριστός αγαπούσε τον Ιωάννη περισσότερο από τους άλλους μαθητές?» Όχι, αλλά ο Ιωάννης αγαπούσε τον Χριστό περισσότερο από ότι οι άλλοι μαθητές και γι' αυτό καταλάβαινε την αγάπη του Χριστού καλύτερα. Είχε πολύ χωρητικότητα και χωρούσε την αγάπη του Χριστού. Και όσο περισσότερο αγάπη του έδινε ο Χριστός, τόσο περισσότερο του έλειωνε την καρδιά. «Ημείς αγαπώμεν Αυτόν», γράφει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, «ότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Ο ηγαπημένος αυτός μαθητής, με το θάρρος που του έδινε η μεγάλη του αγάπη, έπεσε στο στήθος του Χριστού κατά το μυστικό δείπνο και ρώτησε εκείνο που όλοι οι μαθητές ήθελαν να μάθουν. «Κύριε, τι σε στήνω παραδίδουσε?» Γι' αυτό ονομάστηκε και επιστήθιος φίλος του Ιησού και όπως αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας, από το στήθος του Χριστού άντλησε την δύναμη της θεολογίας. Και κάτω από το Σταυρό, μόνος αυτός από τους μαθητές στεκόταν μαζί με τη Θεοτόκο. Τότε ο Χριστός είπε στην υπεραγία μητέρα του, «Είδε ο Υιός σου», και στον ηγαπημένο μαθητή του, «Ιδού η μήτρη σου». Από εκείνη τη στιγμή παρέλαβε στο σπίτι του ο Παρθένος την Παρθένων, ο Θεολόγος την Θεοτόκον, όπως γράφει ο Άγιος Θεόδωρος, ο Στουδίτης, για να την διακονήσει μέχρι την κοίμησή της. Οι μυροφόρες έφεραν την αγγελία της Αναστάσεως στους μαθητές που ήταν κλεισμένοι στο υπερώο δια των φόβων των Ιουδαίων, ο Πέτρος και ο Ιωάννης έτρεξαν αμέσως προς το μνήμα του Κυρίου. Τότε ο Ιωάννης από τον μεγάλο του πόθο για τον Χριστό έτρεξε πιο γρήγορα από τον Πέτρο και έφτασε πρώτος στον κενό τάφο όπου βρήκε τα οθόνια κείμενα μόνα. Και στην τρίτη εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού, πρώτος ο Ιωάννης τον αναγνώρισε, διότι η μεγάλη αγάπη τον κρατούσε σε εγρήγορση. Στο Ευαγγέλιο του περιγράφει το θαυμαστό αυτό γεγονός. «Επτά από τους μαθητές, μεταξύ των οποίων και ο Ιωάννης, ψάρευαν όλη τη νύχτα στην Τιβεριάδα, αλλά δεν είχαν πιάσει τίποτε. Όταν ξημέρωσε, είδαν έναν άνθρωπο στην ακτή, ο οποίος τους ρώτησε αν έχουν κάτι φαγόσιμο. Εκείνοι δεν είχαν. Και ο Χριστός τους είπε, «Βάλετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυο και ευρύσετε». Αμέσως έπιασαν τόσα πολλά ψάρια ώστε δεν μπόρεσαν να σύρουν τα δίχτυα από του πλήθους των νυχθείων. Τότε ο μαθητής, ον ηγάπα ο Ιησούς, κατάλαβε ότι ο άνθρωπος που στεκόταν στην ακτή ήταν ο Χριστός και είπε στον Πέτρο, «Ο Κύριος έστει». 40 ημέρες από την Ανάσταση του Χριστού ο ηγαπημένος μαθητής παρευρέθηκε μαζί μου τους υπόλοιπους μαθητές στην ένδοξη ανάληψή του. Ο Χριστός εξήγαγε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν, σήκωσε τα πανάχρατα χέρια του και τους ευλόγησε. Και ενώ τους ευλογούσε, διέστη από αυτόν και υψώθηκε στους ουρανούς. Κατόπιν, οι μαθητές επέστρεψαν με τα χαράς μεγάλη στην Ιερουσαλήμ και έμειναν στο υπερώο ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία δέχθηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Μετά την Πεντηκοστή, ο Απόστολος Ιωάννης, όπως και οι άλλοι Απόστολοι,
άρχισε την αποστολική του δράση κηρύττοντας Χριστόν εσταυρωμένων και αναστάντα εκ νεκρών. Πρώτος αυτός με τον Απόστολο Πέτρο ομολόγησαν τον Χριστό ως Μεσσία και Λυτρωτή του κόσμου στο συνέδριο των αρχιερέων και γραμματέων. Το γεγονός αυτό αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων. Ανεβαίνοντας κάποια μέρα οι δύο Απόστολοι στο ναό για να προσευχηθούν, συνάντησαν έναν εκγενετής χολό που ζητούσε ελεημοσύνη. Χρήματα δεν είχαν να του δώσουν, του χάρισαν όμως την υγεία του. «Εν ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου», του είπε ο Απόστολος Πέτρος, «έγειρε και περιπάτη». Αμέσως ο χολός θεραπεύθηκε και πολλοί που είδαν το θαύμα και άκουσαν το κήρυγμα των Αποστόλων πίστεψαν στο Χριστό. Τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης φυλακίστηκαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του συνεδρίου, όπου αποστόμωσαν τους αρχιερείς και τους γραμματείς με τα θεοφώτιστα λόγια τους. Απόρρισαν εκείνοι για την παρησία και την σοφία με την οποία μιλούσαν οι απλοί αυτοί και αγράμματοι άνθρωποι και τους διέταξαν να πάψουν να μιλούν για τον Χριστό. Αλλά οι δύο Απόστολοι απάντησαν ότι δεν μπορούν να μην κηρύσουν δημόσια όσα είδαν και άκουσαν. Οι αρχιερείς τους απείλησαν ότι θα τους τιμωρήσουν, αλλά τους άφησαν ελεύθερους διότι φοβήθηκαν το πλήθος που είχε πιστέψει στον Χριστό. Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται ακόμη ότι μετά τον λιτοβολισμό του αρχιδιακόνου Στεφάνου η Εκκλησία των Ιεροσολύμων έστειλε τον Ιωάννη μαζί με τον Απόστολο Πέτρο στην Σαμάρια για να μεταδώσουν το Άγιο Πνεύμα σε όσους είχε βαπτίσει ο διάκονος Φίλιππος. Ο δε αδελφός του Ιωάννη, Απόστολος Ιάκωβος, αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη Αγρίπα, εγγονό του Ηρώδη του Μεγάλου, και έτσι πρώτος αυτός από τους μαθητές του Χριστού δοκίμασε το ποτήριον του θανάτου. Μετά την κίνηση της Θεοτόκου, ο Άγιος Ιωάννης μαζί με τον μαθητή του Πρόχορο, έναν από τους 7 διακόνους, έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε στη Μικρά Ασία, όπου με κέντρο την Έφεσο κήρυξε τον Χριστό. Για την δράση του στην Έφεσο και στη συνέχεια στην Πάτμο, γνωρίζουμε τα ακόλουθα από διήγηση που σώζονται σε χειρόγραφα της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου. Στην Έφεσο ο Απόστολος Ιωάννης αρχικά εργάστηκε στο λουτρό του Άρχοντα Διοσκουρίδη. Την ευθύνη του λουτρού την είχε μία σκληρή γυναίκα, η Ρωμάνα, η οποία ζήτησε από τον Ιωάννη να υπογράψει συμβόλαιο βεβαιώνοντας ότι ο ίδιος και ο Πρόχορος ήταν αγορασμένοι δούλοι της. Καθημερινά τους μεταχειριζόταν με σκληρότητα, αλλά εκείνοι δέχονταν τους εξευτελισμούς και τις ύβρις με ταπείνωση και πραότητα. Κάποια μέρα, ο δαίμον που κατοικούσε στο λουτρό έπνιξε μέσα σε αυτό το γιο του Διοσκουρίδη Δόμνο και η Ρωμάνα έκλαιγε απεγνωσμένα. Όταν ο Ιωάννης άκουσε τους θρήνους της Ρωμάνας, έτρεξε και την βρήκε να επικαλείται μάταια την θεά Αρτέμιδα. Μόλις εκείνη είδε τον Ιωάννη, άρχισε να τον κατηγορεί ότι είναι μάγος και ότι αυτός προκάλεσε τον πνιγμό του παιδιού. Τον απείλησε μάλιστα ότι αν δεν αναστήσει τον Δόμνο, θα τον φωνεύσει. Τότε ο φιλάνθρωπος Απόστολος, όχι από φόβο για τη ζωή του, αλλά για να φανερώσει τη δύναμη του Χριστού, μετέτρεψε σε χαρά το θρήνο της Ρωμάνας, ανασταίνοντας με την προσευχή του το νεκρό παιδί, καθώς και τον πατέρα του, που είχε πεθάνει από τη λύπη του. Ύστερα από το θαυμαστό αυτό γεγονός, ο Ιωάννης κατήχησε και βάπτισε τη Ρωμάνα, τον Διοσκουρίδη και το γιο του, καθώς και το πλήθος των ανθρώπων που πίστεψαν στον αληθινό Θεό. Από τότε ο Απόστολος Ιωάννης άρχισε να κηρύττει τον Λόγο του Θεού στην Έφεσο και να κάνει πολλά θαύματα, αλλά και να υφίσταται πολλούς διωγμούς. Δεν λύγιζε όμως, γιατί η αποστολική του διακονία ήταν το ξεχύλισμα της αγάπης του. «Είχε ψυχή αδαμάντινη και ακατανίκητη», λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Διωκόταν, αλλά δεν έσβηνε η αγάπη του για τους διώκτες του. Τον μαστίγωναν και αυτός γινόταν ιατρός τους. Εκείνοι πρόβαλαν το σπαθί και αυτός τη διδασκαλία. Εκείνοι απειλούσαν να τον κάψουν και αυτός αύξανε την αγάπη. Εκείνοι χρησιμοποιούσαν τις απειλές και αυτός την προσευχή. Του προκαλούσαν θλίψεις και αυτός διψούσε για τη σωτηρία τους. Η αγάπη του Αγίου οδήγησε πολλές ψυχές στην πίστη του Χριστού και η δύναμη της προσευχής του γκρέμιζε τα είδωλα.
Οι παραμένοντες όμως στην πλάνη της ειδωλολατρίας, βλέποντας να συντρίβονται τα είδωλα και να απλώνεται το κήρυγμα της αληθείας, ανέφεραν τα σχετικά στον αυτοκράτορα της Ρώμης στο Μητιανό, ο οποίος διέταξε να εξοριστεί ο Απόστολος Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο. Ταξίδι για τον τόπο της εξορίας, ο μιμητής του Χριστού Ιωάννης πολλές φορές ευεργέτησε τους στρατιώτες που τον φρουρούσαν. Ανέστησε, υπακούοντας τις θερμές παρακλήσεις τους, έναν στρατιώτη που πνίγηκε καθώς έπεσε από το πλοίο στη θάλασσα. Τους έσωσε από βέβαιο θάνατο, πάβοντας την θαλασσοταραχή και θεράπευσε έναν άρρωστο αξιωματικό της φρουράς που κινδύνευε να πεθάνει. Βλέποντας οι φρουροί του τα θαύματα αυτά, του ζήτησαν να τους διδάξει την αληθινή πίστη και να τους βαπτίσει. Ήθελαν επίσης να του αφαιρέσουν τα δεσμά και να τον αφήσουν ελεύθερο, αλλά ο πιστός δούλος του Θεού προτιμούσε να εκτίσει την εξορία του στην Πάτμο. Ο Απόστολος Ιωάννης περιόδευε στο νησί της Πάτμου κηρύττοντας τον Χριστό, ευεργετών και ιόμενος. Με την προσευχή του θεράπευσε πολλούς από ανίατες ασθένειες. Ανέστησε νεκρούς, γκρέμισε είδωλα και έδιωξε από το νησί πολλά δαιμόνια που κατοικούσαν εκεί και ταλαιπωρούσαν τους ανθρώπους. Ακόμη έδειξε πόσο ανίσχυρος ήταν ο μάγος Κίνοπας που παραπλανούσε το λαό με τη μαγική του δύναμη. Ο μάγος, για να δείξει τη δύναμή του, έπεσε τελικά στη θάλασσα για να φέρει δήθεν νεκρούς από τον Άδη, αλλά δεν επέστρεψε ξανά από τον βυθό. Έτσι, όλοι οι κάτοικοι του νησιού έγιναν χριστιανοί και η Πάτμος από κατοικητήριο δαιμόνων έγινε νησί ευλογημένο χάρη στην παρουσία του Αγίου. Έγινε όμως και τόπος θεοφανίας, αφού σε αυτήν ο θεολόγος μαθητής δέχθηκε την φρικτή αποκάλυψη. Μια Κυριακή, ενώ ο Απόστολος Ιωάννης προσευχόταν μέσα σε ένα σπήλαιο, το γνωστό σήμερα ως σπήλαιο της Αποκαλύψεως, είδε τον βράχο του σπηλαίου να σχίζεται και να εμφανίζεται ο Χριστός, του οποίου το πρόσωπο έλαμπε ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού. Τότε άκουσε: «Ω βλέπεις γράψον εις βιβλίων». Ο Θεόπτης Απόστολος υπαγόρευε στο μαθητή του Πρόχωρο όσα του αποκαλύπτονταν και εκείνος τα κατέγραφε. Πρόκειται για το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το οποίο γράφτηκε στα τέλη του πρώτου αιώνος και αναφέρεται στην νέα ζωή του κόσμου, η οποία ανέτειλε με τη γέννηση του Χριστού και εκτείνεται στην αιωνιότητα. Κέντρο της είναι ο Χριστός. «Εγώ είμαι το Α και το Ω», λέγει ο Κύριος ο Θεός. «Ο Ον και ο Ιν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ», γράφει στο πρώτο κεφάλαιο του θεόπνευστου αυτού βιβλίου. Και στο τελευταίο κεφάλαιο λέει: «Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού αποδούνε εκάστου ως το έργον έστε αυτού. Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος». Ολόκληρο το βιβλίο είναι μία πρόσκληση του νυμφίου Χριστού προς την νύμφη Εκκλησία, η οποία με πόθο απαντά: «Ναι, έρχω Κύριε Ιησού». Στο βιβλίο αυτό φαίνεται επίσης ότι η πορεία της Εκκλησίας προς τον ποθούμενο Χριστό γίνεται μέσα από μία συνεχή πάλι με τις σκοτεινές δυνάμεις του διαβόλου. Τελικά όμως η Εκκλησία θα θριαμβεύσει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, ο οποίος εξήλθε νικών και είναι να νικήσει τον διάβολο
και θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Το ιερό αυτό βιβλίο, περιγράφοντας τα αίσθητα ως ήδη παρόντα, αλλά και ερχόμενα, καλεί σε μετάνοια και εγρήγορση, καθώς αποκαλύπτει και επισημαίνει το νόημα και τον στόχο της ζωής των χριστιανών. Παράλληλα, δίνει ελπίδα και δύναμη στους πιστούς όλων των εποχών και ιδιαίτερα των χρόνων του Αντιχρίστου, ώστε να αντιμετωπίζουν με χαρά τις θλίψεις και τους διωγμούς και να ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Ινθείο Χριστό στην ουράνια βασιλεία του. Ο Απόστολος Ιωάννης έμεινε εξόριστος στην Πάτμο αρκετά χρόνια. Εκεί έλαβε και μια επιστολή από τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη, επίσκοπο Αθηνών, ο οποίος τότε ήταν 90 περίπου ετών. Στην επιστολή αυτή, ο Άγιος Διονύσιος τον αποκαλούσε ήλιον του Ευαγγελίου και προέλεγε την επιστροφή του στην Έφεσο. Πράγματι, ο Απόστολος Ιωάννης ανακλήθηκε από την εξορία με αυτοκρατορική διαταγή επί αυτοκράτορος Τραϊανού. Επιστρέφοντας στη Μικρά Ασία, με έδρα του πλέον την Έφεσο, συνέχιζε το αποστολικό του έργο ιδρύοντας κατά τόπους εκκλησίες. Αν και βρισκόταν σε μεγάλη πλέον ηλικία, 100 ετών περίπου, δεν έπαυσε να έχει τη φροντίδα των εκκλησιών που ίδρυε, αλλά και κάθε ψυχής που αναγεννούσε εν Χριστώ. Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Κλήμης ο Αλεξανδρεύς αναφέρει ότι ο Απόστολος Ιωάννης, περνώντας από κάποιον τόπο, προσήλκυσε στην πίστη ένα νέο και τον εμπιστεύτηκε στον επίσκοπο της πόλεως. Σε επόμενη όμως επίσκεψή του, όταν ο Άγιος αναζήτησε τον νέο, ο επίσκοπος τον πληροφόρησε ότι δεν ζούσε πλέον κατά Θεόν, αλλά έγινε αρχηγός ληστών. Τότε, ο μιμητής του καλούπιμένος Ιωάννης, προκειμένου να τον βρει, πήγε και παραδόθηκε στους ληστές. Ο αρχηγός τους, ο νέος δηλαδή εκείνος, μόλις αντίκρισε τον γυραιό Απόστολο, από την ντροπή του τράπηκε σε φυγή. Αλλά ο Άγιος τον ακολούθησε παρακαλώντας τον. «Γιατί φεύγεις, παιδί μου, μακριά από μένα τον πατέρα σου, τον ανίσχυρο, τον γέροντα? Λυπήσουμε, παιδί μου. Μη φοβάσαι, έχεις ακόμη ελπίδα ζωής. Εγώ θα δώσω λόγο στο Χριστό για σένα. Αν χρειαστεί, θα πεθάνω για σένα όπως ο Κύριος πέθανε για όλους μας. Για σένα θα δώσω αντίλητρο τη ζωή μου. Στάσου, πίστεψέ με, ο Χριστός με απέστειλε». Συντετριμμένος τότε ο νέος πέταξε τα όπλα του και με δάκρυα έπεσε στα πόδια του Αποστόλου, κρύβοντας το δεξί του χέρι με το οποίο είχε διαπράξει πλήθος αμαρτιών και ζητώντας συγχώρηση. Τότε ο Άγιος πήρε το χέρι αυτό που είχε πλέον καθαρθεί με τη μετάνοια και το κατασπαζόταν διαβεβαιώνοντας τον νέο ότι είχε λάβει άφεση από το Θεό. Τον έφερε κατόπιν στην εκκλησία δίνοντας σε όλους μέγα παράδειγμα μετανοίας αληθινής. Ο Απόστολος Ιωάννης όταν επέστρεψε στην Έφεσο ήταν ο μόνος από τους 12 Αποστόλους που ζούσε ακόμη επειδή όλοι οι άλλοι είχαν υποστεί μαρτύριο για τον Χριστό με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Ήταν και αυτό θεία οικονομία για να εδραιωθεί η νεοσύστατη Εκκλησία του Χριστού, την οποία πολλοί εχθροί είχαν αρχίσει να απειλούν. Τόσο η Ρωμαϊκή εξουσία όσο και οι διάφορες αιρέσεις και κυρίως ο Ιουδαϊσμός, ο Γνωστικισμός και ο Δοκιτισμός. Ο Απόστολος Ιωάννης για να στερεώσει τους χριστιανούς στις αλήθειες της πίστεως που ο ίδιος άκουσε από τον Χριστό, έγραψε το Ευαγγέλιο του καθώς και τρεις επιστολές που ονομάστηκαν καθολικές γιατί απευθύνονταν σε όλες τις εκκλησίες. Ο Εωράκαμεν και Ακικόαμεν απαγγέλωμεν ημίν, ίνα και ημείς κοινωνίαν έχετε με θυμών, γράφει στην αρχή της πρώτης καθολικής επιστολής του. Στο Ευαγγέλιο του ο Απόστολος, ο οποίος πλήρης όν της αγάπης, πλήρης γέγονε και της θεολογίας, δεν επανέλαβε όσα είχαν ήδη γράψει οι άλλοι Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, αλλά τα συμπλήρωσε. Και εκείνοι μεν, διηγούμενοι τη ζωή και τα θαύματα του Σωτήρος Χριστού, ίστραψαν την οικονομία του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων, ενώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ευρώντισε τη θεολογία. Αποκαλείται Βροντί, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και ο Υιός Βροντής
και μάλιστα βροντί θεολογικοτάτη που αντυχεί στα πέρατα της γης και θεολογεί. Αρχίζοντας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το Ευαγγέλιο του με τη φράση «Εν αρχήν ο Λόγος», θεολογεί την προαιώνια ύπαρξη του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, για να κάνει τον άνθρωπο τέκνο Θεού κατά χάριν και να τον σώσει. Στο τέλος δε του Ευαγγελίου ομολογεί ότι δεν έγραψε όλα όσα έκανε ο Ιησούς, γιατί αν τα έγραφε όλος ο κόσμος δεν θα χωρούσε τα γραφόμενα βιβλία. Έγραψε αυτά που χρειάζονται για να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς έστειν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και οι να πιστεύοντες ζωήν έχομεν εν το ονόματι αυτού. Στις τρεις επιστολές του ο Άγιος Ιωάννης προτρέπει τους πιστούς να ζουν εν αληθεία και αγάπη, δηλαδή να μην εκπέψουν ούτε από την αλήθεια της πίστεως, ούτε από την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον, αλλά η αλήθεια και η αγάπη να είναι ο τρόπος ζωής τους. Ως αν ομολογήσει, γράφει, ότι ο Ιησούς έστειν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό, μένει και ο Θεός εν αυτό. Αυτό που ιδιαίτερα τονίζει είναι ότι η αγάπη προς το Θεό σημαίνει την τήρηση των εντολών Του και συνδέεται αναπόσπαστα με την αγάπη προς τον πλησίον. Είναι χαρακτηριστική η ρίση Του. Είναι ψεύτης όποιος λέει πως αγαπά το Θεό που δεν τον βλέπει, ενώ μισεί τον πλησίον του που τον βλέπει. Ο μαθητής της αγάπης, τόσο με το Ευαγγέλιο και τις επιστολές του, όσο και με τη ζωή και τις διδαχές του, έγινε κήρυκας της καινής εντολής του Χριστού της αγάπης. Ο Άγιος Ιερώνυμος αναφέρει ότι όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε φτάσει σε βαθιά γυρατιά και δεν μπορούσε πλέον να μεταβεί μόνος του στην εκκλησία, τον μετέφεραν οι μαθητές του σε φορείο και αντί άλλου κηρύγματος έλεγεν μόνον «Τεκνίαν μου, αγαπάτε αλλήλους». Ο Θεός δόξασε τον Απόστολον και Ευαγγελιστήν Ιωάννην, τον Θεολόγον, τον Φίλον, Επιστήθιον, Παρθένων και αγαπημένων μαθητήν με τέλος θαυμαστό. Ο Άγιος Ιωάννης έλαβε από το Θεό πληροφορία για την κοίμησή του και παίρνοντας 7 μαθητές του βγήκε έξω από την πόλη Έφεσο. Εκεί τους έδωσε εντολή να σκάψουν ένα τάφο σε σχήμα σταυρού. Ύστερα τους αποχαιρέτησε, ξάπλωσε μέσα στον τάφο και ζήτησε να το σκεπάσουν με χώμα. Εκείνοι τον ασπάστηκαν και σκέπασαν το σώμα του μέχρι τα γόνατα. Έπειτα τον ασπάστηκαν πάλι και τον σκέπασαν μέχρι το λαιμό. Και αφού τον ασπάστηκαν και για τρίτη φορά, έβαλαν στο πρόσωπό του ένα μαντίλι και το σκέπασαν κι αυτό. Επιστρέφοντας στην πόλη, διηγήθηκαν το γεγονός στους πιστούς και εκείνοι έτραξαν και έσκαψαν τον τάφο. Δεν βρήκαν όμως το ιερολείψανο. Θαυμαστός, ο Άγιος είχε μεταστεί στους ουρανούς. Η Εκκλησία εορτάζει τη θαυμαστή μετάσταση του Αγίου στις 26 Σεπτεμβρίου και στις 8 Μαΐου εορτάζει ένα παράδοξο θαύμα. Από τον κενό τάφο του ενδόξου Αποστόλου Ιωάννου, κάθε χρόνο την ημέρα αυτή, ανέβριε ένα είδος κόνεως, την οποία οι πιστοί ονόμαζαν μάνα και την χρησιμοποιούσαν εις ιατρίαν ψυχών και εις υγείαν σωμάτων. Επάνω από τον τάφο του Αγίου Ιωάννου, ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός
έκτισε μεγαλοπρεπέστατο ναό σε ρυθμό σταυρόσχημης βασιλικής με 6 τρούλους, ο οποίος ήταν το πιο λαμπρό χριστιανικό μνημείο στη Μικρά Ασία. Ο ναός αυτός επανειλημμένος λαϊλατήθηκε από κατακτητές. Σήμερα σώζονται τα ερείπια του. Το 1206, όταν ο αυτοκράτορας της Νίκαιας και ποιητής του μεγάλου παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκων Θεόδωρος Λάσκαρης απομάκρυνε από την Έφεσο τους Σελτζούκους Τούρκους, έγραψε το Απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννου. «Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επιτάχυνον, ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσπίπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος. Ω νικέτευε θεολόγε και επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσε, ετούμενος ημίν ειρήνην και το μέγα έλεος». Ακούσατε ένα οδηπορικό στο Ιερό Ησυχαστήριον Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.